Μετά το κόκκινο φως από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για το έργο αξιοποίησης μικρών ποσοτήτων νερού από τον Αλμυρό ποταμό, ο Μενέλαος Μποκέας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υλοποίηση του ραματικού αυτού σχεδιασμού, ο οποίος θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ίδρευσης. Ενώ υπάρχει έγκριση από το Δασάρχη, υπάρχει θετική εισήγηση στο πρόσφατο ΠΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, παρά το ότι μειοψήφισε κυρία Κοζηράκη, οφείλουμε να το πούμε, δηλαδή μειοψήφισε, να διευκρινίσουμε ότι ήταν υπέρ της επέμβασης, ήταν η μοναδική που ψήφισε υπέρ της επέμβασης, όλοι οι υπόλοιποι υπηρεσιακοί παράγοντες διαφώνησαν, συντάχθηκαν με την εισήγηση της υπηρεσίας συντονισμού. Επόμενο βήμα η προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το οποίο θα κρίνει την τύχη του εντρευτικού έργου, το οποίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού. Για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι η αξιοποίηση, η ορθολογική αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού. 3.000 κυβικά δεν είναι μια ποσότητα που μπορεί να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα σε αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο σημείο της περιοχής μας. Το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς, αν δεν δημιουργηθούν δίκτυα ίδρυυσης, με οποιοδήποτε τρόπο άλλο αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, αφορά την κατασκευή έργων ίδρυυσης για την αξιοποίηση μόλις 3.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα από τον Αλμυρό ποταμό, ποσότητες που θα οδηγούνται στις μονάδες αφαλάτωσης για την αναγκαία επεξεργασία. Οπότε, Δήμαρχε, πώς ήταν δηλαδή αρμόδιοι να αξιοποιηθούν τα νερά του Αλμυρού ποταμού χωρίς δίκτυα? Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε σε αυτούς που αντιδρούν με αυτή την επέμβαση και σε αυτούς που ψηφίζουν αρνητικά. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο, εκτός αν έχουν κάτι στο μυαλό τους που αφορά μια νέα τεχνολογία ασύρματης μεταφοράς νερού. Ο Μενέλαος Μποκέας κάνει λόγο για ένα σχεδιασμό με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, ο οποίος παράλληλα θα διασφαλίσει ποιοτικό και οικονομικό νερό προς τους δημότες και επισκέπτες. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο νόμος επιτρέπει τις επεμβάσεις σε τέτοιου είδους δάση, τέτοιες επεμβάσεις. Μιλάμε για επεμβάσεις κοινοφελούς χαρακτήρα, μιλάμε για έργα ίδρευσης. Με έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει δώσει θετική εισήγηση για την επέμβαση στην περιοχή. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που χάνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τον Αλμυρό ποταμό στη θάλασσα, και ενώ οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν εδώ και αρκετές δεκαετίες την αναγκαιότητα αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού ποταμού. Και πραγματικά εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς όλοι αυτοί που μιλάνε για την αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού, είτε για μιλάμε για φαλάτωση, είτε για υδρομαστευτική στοά, είτε για ανύψεις του φράγματος, θα δείτε εδώ πέρα όλη η περιοχή πραγματικά μπορεί κανείς να συζητήσει για πάρα πολλές λύσεις. Ναι. Πώς θα συζητήσουμε αυτές τις λύσεις αν δεν επιτρέπονται τα δίκτυα? Πώς θα μεταφέρουμε το νερό λοιπόν από τον Αλμυρό ποταμό με οποιονδήποτε τρόπο? Μάλιστα, πριν από ένα περίπου χρόνο προκρίθηκε η πρόταση για την αξιοποίηση του γλυκού νερού του Αλμυρού ποταμού στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.